Γεια σας, σημαντικοί άνθρωποι εκεί έξω που είσαστε αυτή τη στιγμή. Είμαι η Μέλισσα Νατσάκη και σε πολύ λίγο, αφού αλλάξω μια μπλούζα, θα είμαι μαζί σας, γιατί έχω να σας πω κάποια πράγματα. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Google που μου δίνει αυτή την σουρεαλιστική δυνατότητα να μιλήσω σε όλους εσάς που ξέρετε όλα αυτά που προσπαθώ να μάθω μπαίνοντας στο κομμάτι του retail, και ήδη είμαι εκεί με την αδερφή μου μαζί που έχουμε το μαγαζάκι μας, την Μπαϊεμπού, που τη λέω Μπαγιαμπού και είναι εντελώς λάθος σαν marketing, πώς το λένε, σαν marketing βήμα, να αλλάζεις μόνος σου την ονομασία που έχεις δώσει στο brand σου, αλλά δεν πειράζει, κάνουμε διάφορα τέτοια εμείς. Ήδη έχω βρει και 10 πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε στο shop σήμερα. Εξαιτίας αυτού εδώ που έχουμε κάνει, έχω stress level 200, σαν να κάνει να φορτώσει 10 λεπτά το site στο οποίο θέλω να μπω. Αλλά θα σας πω, θα σας κάνω ένα story time, έτσι τα λέμε στο YouTube. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς αγαπάτε την πλατφόρμα, ακολουθείτε ανθρώπους και βλέπετε τα βίντεό τους. Είναι πάρα πολύ διάσημο πράγμα το story time. Κάθεσαι δηλαδή και λες την ιστορία σου. Ποιος νοιάζεται? Όποιος. Κάθεται και την ακούει. Οπότε η δική μου ιστορία είναι το from YouTuber to retailer. Αυτή είμαι εγώ. Και εδώ, και εδώ. Αυτό το slide θα μπορούσε να λείπει, αλλά αυτή είμαι εγώ. Μπροστά από την Βουλή, στο συντριβάνι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς με ξέρετε ή από πού με ξέρετε, γιατί έχω απλώσει τα πλοκάμια μου παντού και προσπαθώ να πάρω ολονών τις δουλειές. Οπότε, ξεκίνησα εγώ από την... Εγώ το κάνω αυτό, ναι, είμαι προβληματικιά. Να το βγάλω. Τα, 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 δεν μπορώ, κλακ, κλακ, κλακ. Να είδες. Αυτή η κίνηση, στην πλάτη κάτι γίνεται. Δεν ξέρω. Ξεκίνησα από την τηλεόραση μικρή, ήμουνα 19 χρονών, και αυτή ήταν η πλατφόρμα μου τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου. Ήμουνα στο MAD, σε ένα μουσικό κανάλι, να πάρω και μια μπανάνα να υπάρχει, γιατί όχι, μπορεί κάτι να προκύψει. Άμα ξανακάνει κρούκουτσι, θα πάω στην μπανάνα. Εντάξει. Ξεκίνησα λοιπόν από εκεί. Μ' άρεσε πολύ, εκεί ήμασταν ήρεμα, δεν είχαμε νούμερα τηλεθέασης, μικρό κανάλι, τοπικό. Μετά την πενταετία μπήκα στην πανελλαδική τηλεόραση και μετά την εντεκαετία περίπου βγήκα από την πανελλαδική τηλεόραση για διάφορους λόγους. Και μπήκε στη ζωή μου το YouTube. Το YouTube ξεκίνησα να το έχω από το 2007, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ το ίντερνετ, έγραφα σε ένα site και κάποια στιγμή στην εβδομαδιαία μου εκεί γραφή λέω θέλω να προσθέσω και λίγο ακόμα περιεχόμενο, χρειάζομαι και λίγο βίντεο. Να το φτιάξω το βίντεο, πού θα το βάλω να το δουν οι άνθρωποι? Θα το βάλω στο YouTube το 2007. Το 2007 το YouTube δεν ήταν το YouTube που είναι σήμερα, σίγουρα. Και εγώ ανέβαζα 4 φορές το χρόνο κάτι. Ούσα όμως στο MAD, ήμασταν συνέχεια πολύ άμεσα οι πρώτοι που μπαίναμε στα διάφορα social media, γιατί ήμασταν το ιδανικό κανάλι και ξέραμε τη φάση. Οπότε μπήκα στο Facebook, μπήκα στο Instagram, κάποια στιγμή σταμάτησα να γράφω για το site κάποιου άλλου και είπα θα δημιουργήσω το δικό μου site, που είναι αυτό το blog, το Μέριμπου. Το brand μου έγινε το Μέριμπου, χωρίς να το έχω θελήσει απαραίτητος ή να το έχω σχεδιάσει. Περισσότερο δηλαδή άνθρωποι με ψάχνουν στο YouTube ή στο Google σαν Μεριμπού παρά σαν Μέρι Σινατσάκη. Και αυτό έγινε κάπως επειδή τα social media έχουν τη δύναμη που έχουν. Κάπου εκεί γύρω στο 2015, αφού είχα ήδη περίπου 2 χρόνια το δικό μου blog, είχα το δικό μου site, λέω γιατί να μην κάνουμε μια μικρή προσθήκη ενός shop. Να βάλουμε εκεί στην άκρη στις κατηγορίες να υπάρχει και ένα shop. Τι να έχει αυτό το shop? Να έχει κάτι που έχω σχεδιάσει εγώ. Κάτι τύπου merchandise. Δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω. Είχα όμως φοβερή ανυπομονησία και είναι πολύ μεγάλο λάθος, αλλά και οριακά σωστό στα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί είμαι ανυπόμονη, δεν έχω την τεχνική γνώση ούτε την εμπειρία, αλλά θέλω κάτι να το κάνω τώρα και έτσι είμαι αυθόρμητη και κάπως αυτό περνάει λίγο καλύτερα στον κόσμο. Δεν ξέρω αν. Αυτό δεν είναι καμία συμβουλή για όλους εσάς που έχετε σχεδιάσει από τώρα για του παραχρόνου τι έχετε να κάνετε. Απλά σας λέω πώς έχει λειτουργήσει σε μένα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε αυτό το μικρό shop, δεν λεγόταν ούτε Μπαϊεμπού, ούτε είχε αυτή την όψη που βλέπετε τώρα. Είχε πολύ λίγους κωδικούς, κάτι ημερολόγια που σχεδίαζα, κάτι θήκες για κινητά. Το έκανα όλο λάθος. Ήθελα να βγει τα Χριστούγεννα και πήγα ένα μήνα πριν στην εταιρεία που είχε στήσει τον blog μου και της λέω θέλω να φτιάξουμε ένα shop. Και μου λένε, ωραία, πότε να βγει το καλοκαίρι?
Όχι, λέω, να βγεις ένα μήνα. Οκ, okay, μου λένε. Τι θα έχει, 5 πράγματα. Τους λέω, μην ανησυχείτε. Ωραία, μου λέει, θα το στήσουμε σε ένα WordPress. Εντάξει. Και ξεκινήσαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε launch 25 του Δεκέμβρη. Να, μια τέλεια ιδέα. Να έχω κάνει εγώ build-up σε όλο με τον κόσμο στο social media σε 5 μέρες, 4 μέρες, 3 μέρες. Έρχονται τα Χριστούγεννα, μπαίνουν όλοι μέσα, κρασάρει το πράγμα στα δευτερόλεπτα. Όλοι είναι κάπου και τρώνε γαλοπούλα. Εγώ είμαι στο τηλέφωνο, λέω, έχει κρασάρει το σύστημα, το έχουμε χάσει. Μια υπέροχη ιδέα. Που δεν λειτουργήσε. Δεν ξεκίνησε 25 Δεκέμβρη ποτέ το site, ξεκίνησε στις 26 με πάρα πολύ στρες. Έξτρα στρες από το σημερινό που έχω. Σαν να μην ανοίγει ποτέ το site στο οποίο θέλεις να μπεις, όπως και γινότανε. Δεν έμπαινες ποτέ στο site που θέλεις να μπεις, που ήταν το δικό μας shop τότε. Μάθαμε όμως από αυτή την εμπειρία. Έχουμε και μερικούς αριθμούς εδώ, που είναι ωραίοι. Γραφήματα και... Οι κωδικοί μας, ας πούμε, ήταν λίγοι τότε και τώρα είναι πολύ. Δεν τα έχω φτιάξει καθόλου από τα slides, δεν είμαι καθόλου καλή με τους αριθμούς, όμως μου αρέσει όταν βλέπω κάτι να ανεβαίνει. Λέω, ωραία, αυτό έχει πάει καλά. Οπότε δείτε εσείς λίγο τους αριθμούς εδώ. 600 κωδικούς είχαμε και είμαστε στους 1.700. Μα είναι τρομερό. Έχει υπάρξει και τρομερή αύξηση στους users. Πάει καλά. Ακριβώς λοιπόν, επειδή αυτό το πράγμα είχε μία φόρα και πήγαινε καλά, συνέχεια επιστρέφαμε σε αυτό και επενδύαμε σε αυτό. Πάει καλά το shop, γιατί σίγουρα στηρίζεται σημαντικά στα δικά μου social media. Είναι ένα ατού να ξεκινάς μια επιχείρηση, όταν έχεις ήδη κάποιο κόσμο να σε ακολουθεί στα social media σου. Και έχει και πολλά καλά και έχει και αρκετά που σε δυσκολεύουν. Γιατί εγώ, ας πούμε, καθημερινά περνάω αυτό το πόσο να μιλήσω για το shop μου στα social media μου, πόσο σούπερ μάρκετ να το κάνω, πόσο ενοχλούμαι από ανθρώπους που έχουν αντίστοιχες επιχειρήσεις και μου προωθούν συνέχεια το πάρτο, πάρτο, πάρτο. Ενοχλούμαι πάρα πολύ. Οπότε είναι μια συνεχόμενη πάλι και με την αδερφή μου, την οποία αναφέρω συχνά, γιατί είναι η οικονομική, εγώ είμαι CEO και εκείνη είναι η CCO. Okay. Τι? Τι τους θέλω, τους όρους, η αδερφή μου είναι το στήριγμά μου. Είναι το... Εγώ είμαι CEO και γίνεται το στήριγμα και τα κάνει όλα. Οπότε είναι συνέχεια το, Μέρη μου, δεν λες που έχουμε αυτόν τον εκπτωτικό κωδικό να κάνεις ένα story, ένα τέτοιο. Λέω, όχι, γιατί είπα πριν από 3 μέρες. Πρέπει να υπάρχει μια τρομερή ισορροπία. Και επίσης ένα ακόμα πράγμα που με δυσκολεύει, παρά το γεγονός ότι έχω το ατού του κόσμου που με ακολουθεί, είναι ότι πρέπει να είμαι τρομερά προσεκτική σε αυτά που υπάρχουν στο shop. Όλοι πρέπει να είμαστε τρομερά προσεκτικοί σε αυτά που βάζουμε στο μαγαζάκι μας, σίγουρα. Αλλά εμένα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη η τιμή της λιανικής για να ταιριάζει με το κοινό μου και πρέπει να είναι και πολύ καλή ποιότητα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Όσο ωραίο να σου πούνε, άρε Μέρι, μπράβο, τι ωραίο αυτό το πινέλο για κοντούρ, άλλο τόσο εύκολο είναι να βγουν και να πούνε, η συνατσάκι μας πουλάει ιδίες και... Κατάλαβες, είναι... Κατάλαβες, ψένεις τον ελληνικό ξαφνικά, καταλάβατε. Είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η αριθμή μου στα social media και προσπαθώ να τους χρησιμοποιώ χωρίς να εξαντλώ τους ανθρώπους. Φυσικά, βέβαια, υπάρχει και αυτή η τεράστια πλατφόρμα του YouTube. Στο YouTube μπήκα σχεδόν 3 χρόνια και κάνω περιεχόμενο μία φορά την εβδομάδα, δηλαδή το κάνω σοβαρά όλο αυτό. Και ξεκίνησα εντελώς μόνη μου, να γυρίζω τα βίντεο μόνη μου, να μοντάρω μόνη μου, να υπηρετώ τους κανόνες της πλατφόρμας με τον τρόπο που το κάνανε και οι υπόλοιποι YouTuber. Δεν ήθελα κανένας να νομίζει ότι πάω να μπω εκεί για να τους εκμεταλλευτώ. Οπότε, οποιαδήποτε διαφήμιση ή παρουσίαση των δικών μου πραγμάτων ήρθε πολύ μετά. Δηλαδή, ξεκίνησα Μάρτιο να ανεβάζω μια φορά την εβδομάδα βίντεο και το πρώτο διαφημιστικό βίντεο που παρουσίαζα προϊόντα από την δική μου σειρά ή προϊόντα που έχουμε στο shop ήρθε 3 μήνες μετά. Σε όλα τα πράγματα θεωρώ ότι πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη και πρέπει να σέβεσαι πάρα πολύ τον κόσμο που βλέπει το περιεχόμενό σου, να μην νιώθει ότι θες να του γεμίσεις πληροφορία τον εγκέφαλο και να τον κάνεις να αγοράσει κάτι. Ωστόσο, είναι τέλος πάντων, η δική μου ζωή είναι πολύ και το shop, οπότε βοηθάει σε επίπεδο vlogging, να πεις ότι εγώ στην καθημερινότητά μου περνάω και από την Bible αρκετά, οπότε κοίτα, βρήκα αυτά, κάνω αυτά. Τα αυτά, παρεπιπτόντως, είναι μια δική μου σειρά παπουτσιών που έχω σχεδιάσει με πολύ γνωστή ελληνική εταιρεία
Και αυτό ήρθε σαν σκέψη στο μυαλό μου, αφού ήδη είχα μπει στο κομμάτι του retail, γιατί λέω, ωραίο είναι να φέρνεις πράγματα απ' έξω, αλλά η φορολογία είναι δύσκολη και το κέρδος είναι μικρό. Μήπως φτιάξουμε κάτι δικό μας και έχουμε λίγο περισσότερο κέρδος. Οπότε, όταν ήρθαν να μου προτείνουν να φοράω τα παπούτσια τους για να διαφημίσω το Instagram, τους λέω, να κάνουμε κάτι άλλο. Μήπως φτιάξω μια δικιά μου συλλογή και να την πουλάμε και στο shop και στο site. Αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο που κάναμε με την αδερφή μου, στήριγμα. Για να μιλήσουμε για μια καινούργια εταιρεία που είχαμε φέρει, εν πάση περιπτώσει, στην εταιρεία. Είναι σημαντικό το engagement με τον κόσμο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι είμαστε αυτά τα κορίτσια που είμαστε στην εταιρεία. Απευθυνόμαστε σε γυναίκες και σε κορίτσια. Αισθάνονται μια οικειότητα με αυτό. Ξέρουν ότι έχουμε κοινές ανάγκες. Και εμένα γενικά μου αρέσει να βάζω τον κόσμο μέσα στη διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι που σκέφτηκα πριν από 2 χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η συνεργασία για τα παπούτσια. Κάπως έπρεπε να προωθήσουμε αυτή τη σειρά στα social media και λέω, είναι πολύ ξερό και εντάξει, λίγο άχαρο απλά να βάζω εμένα με το παπούτσι, μοντέλο, λαλαλά, και να τους λέω αυτό είναι το καινούριο μας μοντέλο, αγοράστε το. Πώς θα μπει ο κόσμος στη διαδικασία? Γιατί να μην τους βάλουμε να ονοματίσουν το κάθε ζευγάρι? Έτσι κάπως προέκυψε το κόνσεπτ νονός για τα παπούτσια. Δεν ήμουν και πάρα πολύ σίγουρη πώς θέλω εγώ να τα ονομάσω. Οπότε λέω, γιατί να μην τους βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό που συμβαίνει και συμβαίνει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι τώρα μια τέτοια περίοδος που εγώ κάνω κάθε μέρα μια ονοματοδοσία και παρουσίαση ζευγαριού παπουτσιών. Φέρνει πάρα πολύ κόσμο στο Instagram, γιατί φυσικά αυτός που γίνεται ο νονός, πέρα από το ότι αισθάνεται εκεί, επειδή μου αισθάνεται ότι έχει προσφέρει και εκείνος κάτι στο brand, θα κερδίσει φυσικά και το παπούτσι, προς Θεού, το συζητώ. Φέρνει πολύ κόσμο μέσα, υπάρχει τρομερή επικοινωνία. Εγώ κάθομαι μετά και διαβάζω από 7.000 μέχρι 12.000 comments περίπου για να βρούμε ποιο είναι το καλύτερο όνομα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που γίνεται στην τύχη. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, αλλά όσο χρόνο χρειάζεται, τόσο κερδίζεις από το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, θα την πάρεις την προσοχή του άλλου ανθρώπου όταν θα παρουσιάσεις το παπούτσι, γιατί θα θέλει να το δει και θα θέλει να εμπνευστεί και να πει, αυτό έχει και λουστρίνη και εκείνο το τρουκ και εκείνο το τακούνι, εμένα μου θυμίζει αυτό, μήπως το ονομάσεις Μπελατρούξ, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Πραγματικό στο όνομα που είχαμε στην περσινή συλλογή. Επίσης, αυτό που κάνω λίγο αυθόρμητα είναι να χρησιμοποιώ και τα social media της εταιρείας. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η διαμάχη του πόσο θα μιλήσω εγώ στα δικά μου social media για τα πράγματα που έχουμε στην εταιρεία, αλλά έχουμε και τα social media της ίδιας της εταιρείας. Οπότε, εγώ σαν το brand, τέλος πάντων, που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, θα μπω και στα social media της εταιρείας και θα δημιουργήσω και εκεί περιεχόμενο. Πάλι προχθές που ήταν, ξέρω εγώ, να βγω, λέω, γιατί δεν κάνω ένα 100 days lipstick challenge, που αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσω 100 διαφορετικά κραγιόν και αποχρώσεις που έχουμε στο shop, κάνοντας το κοινό και εμένα να βλέπει να φοράω το κραγιόν και να βγαίνω ή να το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, άρα να ξέρει ότι αυτό είναι ένα προϊόν που εγώ εμπιστεύομαι και πραγματικά χρησιμοποιώ και ταυτόχρονα swipe up να αποκτήσεις την απόχρωση Πασαντίνα, ξέρω εγώ. Ταυτόχρονα αυτό δίνει και μία αμεσότητα. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάτι και έχουμε κάνει με σκηνοθέτη, στούντιο, φώτα, full glam look, να δούνε πώς ακριβώς παρουσιάζεται ένα προϊόν, έτσι με επαγγελματικό τρόπο. Αλλά δεν είναι το ίδιο το engagement. Και ενώ πρέπει μία εταιρεία προφανώς να έχει αυτό το περιεχόμενο, που είναι πολύ καλής ποιότητας, σκηνοθετημένο, φτιαγμένο, μονταρισμένο, μπορεί να κερδίσει πολλά και από το να βγάλει μπροστά τον κόσμο της, να χρησιμοποιήσει τα ίδια προϊόντα και να το κάνει όλο αυτό λίγο πιο αυθόρμητα. Δηλαδή, εδώ ο φωτισμός είναι χάλια, απαράδεκτος, είναι βράδυ στο μπάνιο μου, μπροστά από την κουρτίνα του μπάνιου. Αλλά αυτό έχει μια αμεσότητα που νομίζω ότι αν κάτι μας ξεχωρίζει, είναι αυτή ακριβώς. Η αμεσότητα και ο αυθορμητισμός, που δεν είναι αυτά που πρέπει μόνο να έχει μια εταιρεία, γιατί εμείς το καταλάβαμε, με την αδερφή μου, το καταλάβαμε ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε μόνο σε αυτά. Οπότε, συνεχόμενα επενδύαμε πίσω στην εταιρεία, συνεχόμενα καταλαβαίναμε ότι οι πολύ αυθόρμητες αποφάσεις μας έχαναν λίγο χρόνο και κάνανε λίγο πιο δύσκριστα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να στήσεις e-shop σε WordPress, μη το κάνεις.
εμείς το κάναμε για περίπου 6 μήνες. Και μετά, ό,τι κέρδος είχαμε αυτούς τους 6 μήνες, το βάλαμε πίσω για να στήσουμε ένα ωραίο site, όπως ήταν αυτό που είδατε στην αρχική σελίδα. Επίσης, πέρυσι συνειδητοποιήσαμε ότι εγώ τρέχω πάρα πολύ, με χιλιάδες πράγματα, δεν μπορώ να χειρίζομαι τα social media με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και επίσης, δεν έχουμε ιδέα τι είναι τα Google Ads, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμασταν μια εταιρεία, ανθρώπους ειδικούς, να μας βάλουν σε όλο αυτό. Οπότε συνεργαστήκαμε και με μια εταιρεία digital marketing, που είναι εδώ σήμερα. Και μας βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ. Κανένας δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο σε ένα όνομα και σε ένα brand και να νομίζει ότι όλο αυτό θα τον πάει τρένο για πάντα, με τίποτα. Εμένα είναι πολύ μεγάλο στόχος μου να φεύγει και από μένα το πολύ μεγάλο βάρος. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή μπορεί να μην υπάρχω πουθενά, να με μισήσουν όλοι στα YouTube και στα social media, αλλά θέλω η Buy-Boo να υπάρχει. Οπότε, προσπαθώ να φωτίζω και το περιεχόμενο χωρίς να είμαι συνέχεια εγώ κοτσαρισμένη από πάνω. Πρέπει να είναι δυνατό και από μόνο του. Και έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω πως όχι. Καλέ, ήμουν πάρα πολύ γρήγορη. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε 9,5 λεπτά ακόμα. Όχι, εντάξει. Δεν έχουμε 9,5 λεπτά ακόμα. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα είπα γρήγορα. Δεν ξέρω αν έβγαλα νόημα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Subscribe και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο. Εντάξει, έτσι το είπα.